Εδώ βλέπουμε τη Γεωργία, τη Βίκη, την Κατερίνα, η Έλλη. Φέρτε το κοντά. Ο Δήμος ο Παυλόπουλος. Γυρίστε λίγο, γυρίστε. Λοιπόν, εδώ, δείξτε λίγο να δείχνουμε. Αυτός είναι ο Θεοφύλακτος, ο σκηνοθέτης μας, ο Δήμος. Αυτοί είναι που φωνάζουν από πάνω στα μάτα και στα μάτα. Η Έλλη Σπυροπούλου. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Τονιέρη που δεν είναι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ο σκηνοθέτης μας, τον Νίκο τον Πετρόπουλο. Ελίζα Λιμπούση, έλα Ελίζα Λιμπούση. Ειρήνη Πεϊβάνη, έλα γλυκιά μου μέσα. Τις προηγούμενες μέρες κορίτσια να πούμε και ένα ευχαριστώ και στα κορίτσια, στο μακιγιάζ και στα μαλλιά. Τη Λία και την Μαρία μου. Μας προσέχουν κάθε μέρα και σε όλους τους τεχνικούς εδώ. Και στην ψυχή εδώ της εκπομπής, μέσα στο πλατό. Και στο Βαγγέλη το Δουράκι να πούμε από το οικονομικό και στη Μίνα τη Βάρσου που ήταν τις άλλες ημέρες. Η Ειρήνη είναι κοντά μας, η Ειρήνη Πεϊβάνη, όλα Πέτρο τα παιδιά. Πέτρο είναι κοντά μας. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι ήταν ένας μήνας με πολλές δυσκολίες, αλλά και η Νικολέτα, η Νικολέτα Γιακοπούλου. Ήταν ένας μήνας με... Και για όλα τα παιδιά. Λεπτό, παιδιά μου, ο Γιάννης ο Βλάχος, εξαιρετικός ο Βασίλης. Πέτρο μου, πες ολοκλήρωση. Ήταν ένας μήνας, πιστεύω, δημιουργικός. Ότι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα όσο περισσότερο μπορούσαμε με τις γνώσεις μας και την παραπάνω προσπάθεια που κάναμε. Θοδωρής, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη του ίδιου του καναλιού να είμαστε εδώ. Και το Σοκράτη. Και το Σοκράτη να είμαστε εδώ κοντά στους τηλεθεατές. Είναι ένα μαγικό κοινό. Έτσι. Θα μου λείψει και μάλιστα οι συνάδελφοι ήδη έχουν αρχίσει να μου λένε και τα παιδιά ότι τα δύσκολα για μένα ξεκινάνε από τη Δευτέρα. Παιδιά, να πούμε ότι το Αλφαπαντού που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια απέδειξε ότι δεν είναι μόνο καλοκαιρινό. Είναι παντός καιρού, παντός εποχής και πάντα σε ετοιμότητα. Έτσι ακριβώς. Δευτέρα λοιπόν, Τατιάνα Στεφανίδου θα είναι κοντά σας στις 11 το πρωί με τη σφραγή. Είδα τη Τατιάνα Στεφανίδου, TV Live θα λέγεται η εκπομπή με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, θέματα κοινωνικά, θέματα ενημέρωσης, ό,τι σας απασχολεί και έχουν ετοιμάσει, δεν σας το δείχνουμε τώρα, θα το δείξει η ίδια, ένα εξαιρετικό στούντιο με virtual φοβερά στοιχεία. Θα είναι εδώ καλή επιτυχία Τατιάνα και στην ομάδα της και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Άλφα θα είναι εδώ. Μια δημοσιογραφική προσωπικότητα. Να ασκήσει. Καλή επιτυχία, καλή αρχή, Τατιάνα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους στο Δελφίνι του Άλφα που στήριξαν το Άλφα παντού. Γεια σας.